Καταγγέλνουμε τη Δημοτική Αρχή Οροπού, την Περιφέρεια Αττικής Διοίκησης του Πατούλη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν αφήσει κυριολεκτικά στο έλεος τη χρονιά χιλιάδες κόσμου στην ευρύτερη περιοχή του Οροπού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για 2-24 ώρα περιοχές όπως ο Αυλώνας, η Μαλακάσα, αλλά και όλες οι δημοτικές κοινότητες του Δήμου Οροπού παρουσιάζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, διακοπές στο νερό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ανήκει σε ευφαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και άνθρωποι που χρήζουν αιμοκάθαρσης και είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή, απευθύνονται στην πολιτική προστασία, στο Δήμο μάλλον, στις υπηρεσίες του Δήμου και δεν βρίσκουν απάντηση και διέξοδο και είναι εγκλωβισμένοι ακόμα και σήμερα στο σπίτι τους. Το μόνο που ήξερε η κυβέρνηση μαζί με την Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια ήταν να στείλουν ευχέστες εν ώψη του χιονιά. Αυτό που συμβαίνει το γνώριζαν πάρα πολύ καλά και δυστυχώς για ακόμη μια φορά αυτός που τον πληρώνει είναι ο λαός της περιοχής μας. Εμείς καλούμε αυτή τη στιγμή όλους τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε εκ την ίστατη ώρα να μην θρυνήσουμε πιο τραγικές καταστάσεις και να μην θρυνήσουμε σε υγεία και ζωή απώλειες στην περιοχή μας. Επίσης, αυτό το οποίο βιώνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες του Μαλακάσα, 1.700 άτομα περίπου που είναι εγκλωβισμένοι σε σκηνές και σε κοντέινερ χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή, κουβουλωμένοι μέσα στις κουβέρτες τους, εγκλωβισμένοι χωρίς τροφή, νερό, είναι κάτι το οποίο δεν το βιώνουμε για πρώτη φορά, όμως φαίνεται ότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδιασμού και ότι αφήνονται στο έλεος της πανδημίας από τη μία το προηγούμενο διάστημα και του χρονιά σήμερα.